Σε ναυάγιο κατέληξε τελικά ύστερα από εξαντλητικές διαβουλεύσεις η Σύνοδος για το Κλίμα στη Μαδρίτη. Για ποιους λόγους θα μας εξηγήσει η Λίδα Παπαδοπούλου. Κυρίως Μαριάννα, γιατί συμμετέχοντες για άλλη μια φορά κατέληξαν σε γενικές και όχι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία του κλίματος, τις οποίες μάλιστα τις μετέθεσαν για τον επόμενο χρόνο. Ειδικότερα, συμφώνησαν ότι χρειάζεται να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Δεν τους οριοθέτησαν όμως αυτούς τους στόχους. Υποσχέθηκαν να παρουσιάσουν τις νέες τους δεσμεύσεις στη Γλασκόβη σε ένα χρόνο από τώρα, στην επόμενη κλιματική διάσκεψη. Για αυτή τη διάσκεψη μετατίθεται και ένα από τα πλέον ακαμφώδη ζητήματα που είναι η ρύθμιση των αγορών εκπομπών άνθρακα. Είναι ο μηχανισμός δηλαδή που ορίζει τιμές για τις εκπομπές άνθρακα και επιτρέπει στις χώρες να τις εμπορεύονται με στόχο τη σταδιακή μείωσή τους. Οι έντονες διαφωνίες για το πώς πρέπει να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός ήταν που δημιούργησαν ένα μεγάλο διέξοδο στην διάσκεψη αυτή. Αναμένεται να τα συζητάμε και πάλι όλες αυτές τις διαφωνίες σε ένα χρόνο από τώρα. Έτσι γίνεται συνήθως. Λίδα Παπαδοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.